Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα αγαπημένα Αυγούστου, τα οποία τα έχω συλλέξει σε αυτήν εδώ τη σακουλίτσα. Οπότε ό,τι πιάνω θα σας το λέω ένα-ένα τυχαία στη σειρά που θα το πιάνω. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι είδατε η σακούλα είναι γεμάτη και είναι πολλά. Το πρώτο πράγμα που πιάνω είναι αυτό εδώ το λαδάκι, το θεϊκό, το Mythic Oil από τη L'Oréal. Όπως βλέπετε, το έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ το που έχει φτάσει ως εδώ, τελειώνει σιγά σιγά. Το έχω βέβαια 2 χρόνια, το χρησιμοποιώ ασταμάτητα και παρόλα αυτά φτάνει ακόμα εκεί. Δεν χρειάζεται να πω το πόσο εκθαβωτικά κάνει τα μαλλιά κάθε φορά. Πολύ καλό, το συστήνω σε κάθε κοπέλα που έχει φταρμένα μαλλιά, μόλις το βάλει γίνεται βάλσαμο για τα μαλλιά της. Και πάμε στο επόμενο προϊόν. Το επόμενο προϊόν που πιάνω είναι αυτό εδώ το Heat Protection από την Oriflame. Δεν ισιώνα τόσο καιρό τα μαλλιά μου, εμένα τα μαλλιά μου είναι σγουρά για όσους με έχετε παρακολουθήσει, γιατί δεν μπορούσα να τα ισχυώσω. Με αυτό εδώ το Heat Protection έχω σωθεί. Μόλις το ψεκάσω στα μαλλιά μου, κατευθείαν, μόλις βάλω το πιστολάκι, με 2 περάσματα έχουν γίνει ολόεσια τα μαλλιά μου. Πάρα πολύ καλό. Όσοι έχετε ένα κατάλογο της Oriflame, σας το συστήνω να το αγοράσετε. Το επόμενο προϊόν που πιάνω, αυτό εδώ το λαδάκι, πάλι από την Oriflame, από τη σειρά Swedish Spa Beauty Water Oil with High Hair Care. Είναι ένα λαδάκι που περιέχει μέσα πιπερόριζα, αμυγδαλέλαιο και έλαιο coconut. Είναι θεϊκό λαδάκι, μπορείς να το βάλεις στα μαλλιά, είναι πολυχρηστικό στα μαλλιά, στο σώμα, όπου και να το βάλεις. Εγώ τη χρήση που του έχω βρει είναι μετά το ξύρισμα, μόλις το βάλω γίνονται λίγα και απαλά τα πόδια μου και δεν με ενοχλεί, δεν ερεθίζονται τα πόδια μου. Το χρησιμοποίησα αρκετά αυτό το μήνα και γι' αυτό είναι και στα αγαπημένα. Το επόμενο είναι μία κρέμα χεριών, πάλι από την Oriflame. Hand and Nail Cream με Macadamia Oil. Έχει ένα υπέροχο άρωμα και ενυδατώνει αρκετά τα χέρια. Το εδώ το bronzer, πάλι από την Oriflame, τη σειρά Verimi. Είναι το Verimi Peach Me Perfect Powered με SPF 10 στην απόχρωση Clear. Είναι πάρα πολύ καλό για όσες από εσάς έχετε ανοιχτό χρωμοδέρμα και είσαστε έτσι ξανθούλες. Θα σας βολέψει πάρα πολύ. Με κάθε μου μακιγιάζ αυτό το μήνα το έχω χρησιμοποιήσει και δίνει ένα απόλυτα φυσικό τόνο στην επιδερμίδα, μπρονζέ φυσικό τόνο. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το θεϊκό κονσίλερ από τη Radiant Illuminator. Καλύπτει αρκετά τους μαύρους κύκλους και δίνει και μια φωτεινότητα στο βλέμμα. Είναι αρκετά καλό γιατί έχω χρησιμοποιήσει κονσίλερ. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα κονσίλερ μόνο από ακριβές εταιρείες και σαν αυτό δεν είναι κανένα άλλο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει βέβαια το Double Wear, αλλά σαν αυτό όσα κονσίλερ έχω χρησιμοποιήσει είναι το καλύτερο που έχω βρει. Το επόμενο προϊόν είναι αυτές εδώ οι πέρλες στην απόχρωση. Η Bronzic Pearl Dark Bronze είναι και αυτό από την Oriflame. Έρχονται κάπως έτσι. Και όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το μήνα δεν έχω χρησιμοποιήσει, έχουν και αυτό εδώ το σουγκαράκι, κανένα άλλο ρούζι bronzer μαζί με το άλλο bronzer που σας έδειξα, το οποίο χρησιμοποιούσα, είναι ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει.
Βέβαια τώρα δεν βγαίνει σε αυτήν εδώ την μπρονζέ συσκευασία, βγαίνει από ό,τι είδα στο καινούριο κατάλογο, έχουν αλλάξει συσκευασία και βγαίνει στη μαύρη συσκευασία, μία μαύρη συσκευασία και είναι από την εταιρεία Giordani Gold από την Oriflame. Το επόμενο που πιάνω είναι πάλι από την Oriflame. Αυτό τον καιρό είχα πολλά προϊόντα που βλέπετε που χρησιμοποιούσα από την Oriflame. Είναι αυτό εδώ το αποσμητικό για τις μασχάλες, είναι το Active Leave Sensitive 24 ώρες αντιπροστασία από τον υδρότα. Είναι πάρα πολύ καλό, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άρωμα, αλλά όταν το χρησιμοποιώ κρατάει όλη μέρα και με γλιτώνει από την κακοσμία. Είναι πάρα πολύ καλό. Όπτα το βρείτε από το κατάλογο, το έχει και ιδιαίτερα οικονομικά η Oriflame, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε και 1 ευρώ, ας πούμε, αν το πετύχετε σε προσφορά, να το πάρετε σίγουρα, θα σας σώσει από την κακοσμία, δεν θα μυρίζετε για ώρες, πραγματικά κρατά 24 ώρες, δηλαδή είναι αυτό εδώ, όταν το βρείτε σε κατάλογο της Oriflame, πραγματικά να το πάρετε. Το επόμενο προϊόν που πιάνω είναι αυτό εδώ το κραγιόν από τη σειρά The One της Oriflame, το έχετε δει και σε tutorial. Έρχεται σε αυτό εδώ το θεσπέσιο κόκκινο χρώμα, γράφει κάπως έτσι, δεν ξέρω μπορείτε να το δείτε. Είναι matte, το τελείωμά του είναι matte, διαρκεί για πολλές ώρες, δηλαδή με ένα μολύβι από κάτω, θα σας διαρκέσει για πολλές ώρες στα χείλη σας αυτό εδώ το κραγιονάκι και είναι και οικονομικό, μόνο 5 ευρώ. Το επόμενο προϊόν που πιάνω είναι αυτό εδώ το αποσμητικό πάλι, το σπρέι αποσμητικό από την Nivea, Deodorant Pure and Natural Action, χωρίς άλατα αλουμινίου και συντηρητικά. Διαρκεί, λέει, 48 ώρες. Η διάρκεια του δεν είναι 48 ώρες, είναι πολύ λιγότερο. Παρόλα αυτά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Η διάρκεια του άντε να είναι 2 με 3 ώρες. Δεν είναι και από τα αγαπημένα μου, απλά έτυχε να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό το μήνα, οπότε είπα να το βάλω στα αγαπημένα. Γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί δεν έχει πολύ διάρκεια. Σε σχέση δηλαδή με αυτό, αυτό πραγματικά κρατά 24 ώρες, ό,τι γράφει η συσκευασία. Αυτό που λέει 48 ώρες όμως, κρατάει 2 με 3 ώρες, το πολύ. Πάμε σε ένα άλλο προϊόν. Είναι αυτή εδώ η παλέτα σκιών από τα Μπέρσκα. Δεν γράφει κάποια ονομασία, Α11K22, την είχα πάρει πέρυσι από τα Μπέρσκα και έχει αυτές εδώ τις πολύ ωραίες σκιές, ειδικά αυτές εδώ οι τελευταίες, οι κάτω, είναι πάρα πολύ ωραίες, συνδυάζονται όλες μεταξύ τους και μπορείτε να κάνετε έτσι ένα χρυσομπρονζέ μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ ωραίες, γράφει απ' έξω Ice, είναι κάπως έτσι στη συσκευασία. Αν τις δείτε, βγαίνουν και σε άλλες αποχρώσεις από ό,τι είχα δει τότε στα Μπέρσκα. Αν τις δείτε, αξίζει να τις τσεκάρετε. Είναι πολύ ωραία η συσκευασία τους, πολύ περιποιημένη και μπαίνει και στη τσάντα. Μπορείτε να την πάρετε και να ανανεώνετε το μακιγιάζ σας. Τη χρησιμοποίησα όλο αυτό το μήνα και ήταν δηλαδή μια από τις αγαπημένες μου σκιές, έβαζα συνέχεια ό,τι αν ήθελα να βάλω σκιά, έβαζα αυτές εδώ, γιατί όπως είπα συνδυάζονται πολύ άψογα μεταξύ τους και δεν χρειάζονταν να σπάσω το κεφάλι μου για να βρω τι συνδυασμούς θα κάνω στο μακιγιάζ μου. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το make-up από τη L'Oréal, το οποίο το έχω στην κατοχή μου ένα μήνα, το χρησιμοποιούσα ένα μήνα για να μπορέσω να έχω κάποια άποψη. Η αλήθεια είναι ότι με έχει διχάσει αυτό το προϊόν.
Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, σίγουρα θέλει να το ανακοινήσετε καλά πριν το εφαρμόσετε. Μόνο τότε έχει κάποια απόδοση. Με την πρώτη στρώση δεν καλύπτει. Δεν καλύπτει. Με τη δεύτερη στρώση κάτι γίνεται. Και σίγουρα δεν κρατά 24 ώρες που λέει εδώ, τουλάχιστον στη δική μου επιδερμίδα. Στη δική μου επιδερμίδα, άντε να κρατήσει 3-4 ώρες. Είναι στα 35 ml, είναι στα, και στα 13 ευρώ. Έχει πολλή ποσότητα για τα χρήματά του, γιατί όλα τα make-up είναι έρχονται στα 30 ml. Αυτό είναι κάτι καλό, αλλά υψηλή κάλυψη δεν έχει. Ματ δεν είναι και τόσο ματ για μένα. Δεν ξέρω, το έχουν εκθιάσει όλες οι κοπέλες. Εμένα δεν με έχει ξετρελάνει. Δηλαδή, γιατί μου σπάει τα νεύρα το ότι γράφει πλήρη κάλυψη και η κάλυψή του δεν είναι πλήρης. Δηλαδή θέλει πολλές στρώσεις για να πεις ότι είναι πλήρης η κάλυψη και πάλι πλήρης δεν είναι. Τέλος πάντων, το χρησιμοποιούσα όλο αυτό το μήνα, γι' αυτό το και το έβαλα στα αγαπημένα. Το επόμενο είναι Μάνο, βερνίκι για τα νύχια. Είναι αυτό εδώ το άσπρο βερνίκι από τη Supreme. Έκανε μόνο 1 ευρώ αυτό εδώ το βερνικάκι και όμως είναι ένα άσπρο βερνίκι που κρατάει πολύ στα χέρια σας. Αν το δείτε, δείτε αυτή εδώ την εταιρεία της Supreme, σίγουρα να δοκιμάσετε. Με ένα καλό top coat κρατάει πάρα πολύ στα χέρια, να δοκιμάσετε ένα βερνικάκι της, μιας και είναι πολύ οικονομική. Το επόμενο βερνίκι που έχω να σας δείξω είναι από τη L'Oréal αυτό εδώ, το ημιμόνιμο που διαφημίζεται παντού. Είναι η απόχρωση, δεν γράφει την απόχρωση, Fuchsia for Life 020. Το πήρα για να δω, επειδή και αυτό είναι ένα πολύ διαφημισμένο προϊόν, τη διάρκεια του. Εμένα στα δικά μου τα νύχια δεν μου κράτησε ούτε μια εβδομάδα. Το πολύ μια εβδομάδα. Το πολύ. 5 το πολύ μέρες. Το χρησιμοποίησα αρκετά αυτό το μήνα για να το τεστάρω και αυτό. Γι' αυτό και το βάζω και αυτό στα αγαπημένα. Δεν με ενθουσίασε. Το επόμενο βερνικάκι είναι από την Oriflame, από τη σειρά Giordani Girls, αυτήν εδώ την υπέροχη συσκευασία. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό χρωματάκι, το οποίο είναι ένα απλό βερνικάκι με ένα top coat, κρατάει αρκετά, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Ποιο χρώμα είναι? Είναι το Coral, Deli Coral. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Το επόμενο προϊόν που πιάνω είναι για τα μαλλιά. Αυτό εδώ το spray conditioner από τη L'Orvergne. Όταν νιώθω ότι τα μαλλιά μου είναι πολύ ξηρά, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το spray conditioner. Βέβαια δεν θέλει πολύ υπερβολή, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να λαδώσουν τα μαλλιά σας. Ένα αρκετά καλό προϊόν. Αν θέλετε να δώσετε έτσι μία ενυδάτωση στα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της μέρας, χωρίς να το παρακάνετε όμως, γιατί αν το παρακάνετε θα λαδώσουν τα μαλλιά σας. Το επόμενο προϊόν είναι αυτή εδώ η βάση ματιών από την Arctic Co. Πάρα πολύ καλή βάση. Όταν τη φοράω το μακιγιάζ στα μάτια μου κρατάει πολλές ώρες. Οι σχέσεις αναμειγνύονται πολύ εύκολα και δίνει, μπορώ να τις αναμίξω πολύ εύκολα και να κάνω ένα έτσι ωραίο μακιγιάζ στα μάτια μου. Χωρίς αυτό, οι σχέσεις δεν κρατάνε καθόλου. Ούτε μπορώ να τις αναμίξω,
Είναι ένα μαγικό προϊόν που κάθε φορά που θέλω να κάνω ένα ξεζητημένο μακιάζ ή να βγω έξω το βράδυ, είναι σίγουρο ότι θα το χρησιμοποιήσω. Το επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ το προϊόν από τη Λόβη. Είναι ένα μολυβάκι μπέζ, κάπως έτσι γράφει, το οποίο συνήθως το χρησιμοποιώ για την εξωτερική γωνία του ματιού ή για το μέσον του ματιού. Πολύ καλό, είναι το Kiss and Go Lip Crayon, κανονικά είναι για τα χείλη, αλλά η πολίτρια μου το σύστησε να το χρησιμοποιώ για την εξωτερική γωνία σαν μολύβι και έχει και αυτήν εδώ την ωραία μπεζουλή απόχρωση, σαν μολύβι για τα μάτια. Πολύ καλό, θέλω να πάρω κι άλλα τέτοια μολύβι, ίσως για τα χείλη, μολύβια ίσως για τα χείλη. Το επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν έρωτας. Είναι αυτή εδώ η κολόνια, η Amber Elixir. Έχετε κάπως έτσι το καπάκι της. Απ' την Oriflame και αυτή. Είναι το προϊόν της χρονιάς. Τι να σας πω για το άρωμά του. Έχει ένα ανατολίτικο άρωμα, πάρα πολύ ωραίο. Αν το βάλετε διαρκεί τουλάχιστον για 6 ώρες. Η μυρωδιά της είναι ανατολίτικη, πιπεράτη, για όσους αρέσουν αυτές οι μυρωδιές, και γλυκιά μαζί. Πρέπει να την τσεκάρετε. Εγώ τη βρήκα προσφορά στα 15 ευρώ στο κατάλογο, σε αυτό το κατάλογο της Oriflame, αλλά συνήθως είναι πιο ακριβούτσα η τιμή της, την έχει στα 37 ευρώ. Και μιας και τη βρήκα προσφορά, ήθελα οπωσδήποτε να την πάρω και καλά έπραξα. Είναι, τι να σας πω, θυμίζει την Κάντι Πράντα, δεν ξέρω. Πάντως, όποτε τη φοράω, μου λένε όλοι ποια κολόνια φοράω. Αν τη βρείτε σε κατάλογο της Oriflame και έχει να τη μυρίσετε, τσεκάρετε τη, θα ενθουσιαστείτε από το άρωμά της. Και κάπου εδώ τελείωσαν τα αγαπημένα του Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε, πείτε μου από κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να σας κάνω αυτό εδώ το μακιγιάζ που έχω και σήμερα. Οτιδήποτε άλλο σχόλιο είναι δεκτό. Πείτε μου ό,τι θέλετε κάτω στα σχόλια, θέλω να επικοινωνούμε και να μου γράφετε κάτω στα σχόλια. Οπότε από κάτω θα περιμένω τις απόψεις σας και για τα προϊόντα και για το αν θέλετε αυτό εδώ το μακιγιάζ να γίνει τουρτό, να σας το κάνω κάποια στιγμή. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!